Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022, γυρισμένη από πριν. Αλλά είναι Αριστοτρίτη, τη γυρίσαμε από πριν, αλλά τη δείχνουμε σήμερα. Και το θέμα μας είναι ένα θέμα που μας ζητήσατε και το οποίο μόνο ο παιδοψυχολόγος μπορεί να μας το απαντήσει. Να υπενθυμίσω ότι ο Δ. Στονίκη Θεοδοσίου δεν είναι μόνο παιδοψυχολόγος. Εκτός από παιδοψυχολόγος, είναι και ψυχολόγος ενηλίκων και γράφει και ένα καινούριο βιβλίο. Τι βιβλίο γράφετε τώρα? Είναι το βιβλίο που γράφω για τα βιώματά μας, αλλά από τη θετική πλευρά, δηλαδή μηνύματα θετικά που εκφράζουν μέσα από κάποιο βίωμα. Α, ένα βιβλίο θετικής ψυχολογίας. Ναι. Έχει και συνταγή μαγειρικές μέσα. Λοιπόν, έχεις από πολύ κόσμο αγωνιστικούς χαιρετισμούς και συγχαρητήρια για τη συγγραφή και η Χριστίνα, που σου έλεγα προηγουμένως, στέλνει τις ευχές της. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό ερώτημα, το οποίο είναι κάτω από το βίντεο που κάναμε μαζί, πότε είναι η κατάλληλη ηλικία για ανεξαρτησία των παιδιών στο διάβασμα. Και ρωτάει μια φίλη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για το βίντεο. Ήθελα να ρωτήσω πότε είναι καλή ιδέα αν αφήσουμε το παιδί μας να διαβάζει μόνο του. Έχω ένα κοριτσάκι στην τρίτη δημοτικού και έχουμε αρχίσει να διαβάζει μόνη και εγώ απλά να βοηθάω όταν το χρειαστεί. Φυσικά νομίζω ότι αυτά έχουν απαντηθεί στο προηγούμενο βίντεο και με μεγαλύτερη σημασία έχει η επόμενη ερώτηση. Θεωρείτε ότι είναι εντάξει αυτό και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας και πότε αφήνουμε το παιδί μας να πάει μια χαλαρή βόλτα μόνο του, σε ποια ηλικία? Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να ρωτάνε οι γονείς τέτοια πράγματα, γιατί δεν έχουν έτσι πολύ συχνά ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα της εξελικτικής ψυχολογίας των παιδιών. Αλλά να πούμε ότι έχουμε απαντήσει σε προηγούμενα βίντεο ότι σε κάθε φορά που είναι μια καινούργια φάση του παιδιού, όπως η πρώτη δημοτικού, η πρώτη γυμνασίου και το λύκειο, είναι καλό να στηρίζουμε τα παιδιά σε εκείνες τις ηλικίες μέχρι ότου μάθουν τον τρόπο. Π.χ. στην πρώτη δημοτικού, τον πρώτο μήνα περίπου βοήθεια στο πώς να οργανώνουν το διάβασμά τους. Το ίδιο και στο γυμνάσιο, στο λύκειο μπορεί να μην χρειαστεί καν, γιατί έχεις ήδη βοηθήσει από πριν. Και από εκεί και πέρα, εμείς στην Κύπρο που έχουμε τις εξετάσεις τετραμήνων, στην περίοδο των εξετάσεων και λίγο πριν, λίγο στην κατανόηση στα παιδιά, στην οργάνωση της ύλης, ιδιαίτερα αυτά της γυμνασίου, της πρώτης γυμνασίου, που είναι η πρώτη φορά που θα δώσουν εξετάσεις στη ζωή τους, δεν έχουν ξαναδώσει. Οπότε ίσως να χρειαστούν παραπάνω τη στήριξή μας τα παιδιά αυτά. Αυτό που λέει όμως για τρίτη δημοτικού, δεν αφήνει να διαβάσει μόνο της και την ελέγχει μετά. Τρίτη δημοτικού θα έπρεπε ήδη να έχει μάθει το παιδί να διαβάζει μόνο του, να κάνει τα καθήκοντα του μόνο του και απλά να το ελέγχεις, ας πούμε να το πεις την ορθογραφία, να κάνει την ανάγνωση, τέτοια πράγματα. Όχι να καθίσεις να λύσεις εσύ τα φυλάδια του ή να του δώσεις τις απαντήσεις ή γενικότερα να υποστηριχθεί περισσότερο, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα μαθησιακό, που εκεί σίγουρα ανάλογα με το θέμα θα πρέπει να αναζητήσει η φίλη μας συμβουλή από κάποιον ειδικό, προκειμένου να της πει πώς να βοηθήσει το παιδί της να βοηθηθεί, τέλος πάντων, ανάλογα με τη δυσκολία που έχει. Okay. Τώρα, με τις βόλτες, η αίσθηση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας είναι καλό να δίνεται σε κάθε ηλικία. Ξεκινώντας από την βρεφική ηλικία, όπου είναι καλό γύρω στους 6 μήνες να έχουμε το παιδί, να έχει το παιδί το δικό του δωμάτιο, με το δικό του κρεβάτι, να μένει και κάποια λεπτά της ώρας μόνο του, να παίζει με τα παιχνίδια του, να μην είμαστε μονίμως από πάνω του, για να καλλιεργηθεί η αίσθηση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. Και σε κάθε ηλικία, ανάλογα με το παιδί μας, με τα θέματα που έχει, με την ωριμότητα που έχει, θα κρίνουμε εμείς οι γονείς αν το εμπιστευόμαστε να το αφήσουμε να κάνει κάτι μόνο του ή όχι. Δεν μπορώ να γενικεύσω, γιατί υπάρχουν παιδιά που μπορεί να είναι πολύ παρορμητικά. Παιδιά που να είναι απρόσεκτα. Παιδιά που γενικότερα να μην κοιτάνε καν δεξιά-αριστερά. Δεν μπορώ εγώ να πω αφήστε το παιδί της πρώτης δημοτικού, της τρίτης δημοτικού να πάει να παίξει, αλλά το παιδί να μην έχει την αίσθηση ούτε της ταχύτητας του αυτοκινήτου που τρέχει, ούτε της απόστασης του αυτοκινήτου που τρέχει, αλλά ούτε και των σημάτων ασφαλείας προκειμένου να βοηθήσει τον εαυτό του.
Νομίζω έχει να κάνει και με την εγκεφαλική ανάπτυξη στην έχει κάθε να κάνει. Ηλικία. Στην πρώτη δημοτικού σίγουρα δεν το αφήνουμε ούτε να περάσει καν από, το, από τη διάβαση πεζό. Πάντα το βοηθάμε και είμαστε εκεί δίπλα του. Ακόμα και στο πάρκο να παίξει, είμαστε σε κατάσταση, σε απόσταση ασφαλείας, γιατί σίγουρα στην πρώτη δημοτικού, έστω και στη Δευτέρα, δεν είναι ικανά τα παιδιά να κάνουν αυτά που είπα πριν. Δηλαδή να υπολογίσουν την απόσταση του αυτοκινήτου, την ταχύτητα του αυτοκινήτου και τα σήματα της οδικής ασφάλειας, προκειμένου να περάσουν με ασφάλεια το δρόμο. Από εκεί και πέρα, οι έρευνες λένε ότι μέχρι και τα 14 έτη τα παιδιά δυσκολεύονται να περάσουν πολύ συχνά στους δρόμους με ασφάλεια. Και τολμώ να πω ότι ακόμα και πιο μεγάλα παιδιά στην εφηβεία, λόγω της βιασύνης τους, της παρορμητικότητάς τους και γενικότερα της τάσης που έχουν να κάνουν πράγματα γρήγορα, πολλές φορές μπορεί να μην υπολογίσουν σωστά τον κίνδυνο. Οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας και πρέπει να τους, έτσι, τους το λέμε σε πυκνά τακτικά χρονικά διαστήματα, ότι ξέρεις, θα πηγαίνεις με τη διάβαση πεζών, θα προσέχεις, δεν τρέχουμε μες στο δρόμο. Ακόμα και αν εσύ προσέχεις, ο άλλος μπορεί να μην προσέχει. Οπότε γενικότερα αυτό με το δρόμο, οι έρευνες λένε μέχρι 14 έτη, αλλά εγώ πιστεύω και λίγο παραπάνω, ιδιαίτερα στα αγόρια, που είναι έτσι λίγο πιο ατίθασα. Τώρα, για ανάλογα... Όμως, αν δεν τους αφήνουμε καθόλου να κυκλοφορήσουν μόνοι, τότε είναι πιο, ακόμα πιο επικίνδυνο. Εξαρτάται και πού ζούμε. Okay. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να ζούμε σε ένα χωριό και είναι διαφορετικό να ζούμε σε μια, ξέρω εγώ, σε μια πόλη σαν την Αθήνα, που είναι πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολλά τα μάξια, πολύ άτσαλη οδηγή. Όχι όπως στην Κύπρο είναι καλύτερη, αλλά γενικότερα στις μεγάλες πόλεις είναι άτσαλα τα πράγματα και δεν υπάρχει ασφάλεια. Έτσι. Μπορεί ο άλλος να μην προσέξει και να το παιδί να το πατήσει. Λοιπόν, αλλά αν ζούμε σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, σε μια επαρχία που δεν έχει πάρα πολλά αμάξια, που τέλος πάντων υπάρχουν πάρκα, που υπάρχει τρόπος το παιδί πρόσβαση να πηγαίνει με ασφάλεια κτλ, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά είναι ανάλογα που ζούμε και που μένουμε και τι κίνδυνοι υπάρχουν. Εγώ, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη που έμενα, όταν μεγάλωνα τα παιδιά μου εκεί, σκεφτόμουν ότι και μεγάλα να γινόντουσαν πριν να έρθουμε στην Κύπρο, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να τα αφήσω μόνα τους στο πάρκο, εκεί σε εκείνη την περιοχή που ζούσα. Δεν αισθανόμουν εγώ την αίσθηση της ασφάλειας να αφήσω το παιδί μόνο του στο πάρκο. Ενώ εδώ, ας πούμε, που ζω, στο χωριό που ζούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάνε τα παιδιά ρόλο και το που είσαι. Ναι, να παίξουν, να πάνε με τα πόδια, να γυρνάνε όλη μέρα, δεν με πειράζει, γιατί ξέρω ότι εκεί που μένουμε έχω την αίσθηση της ασφάλειας. Θα μπορούσαμε να μέναμε σε μια άλλη συνοικία της Θεσσαλονίκης και όχι εκεί που μέναμε και να νιώθω περισσότερη ασφάλεια να το αφήσω το παιδί. Άρα λίγο το κατώτερο όριο. Όταν λες το κατώτερο όριο. Δηλαδή, από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί, ποιο είναι το κατώτερο ηλικιακό όριο που μπορεί να πεις ότι ακόμη και, ας πούμε τώρα σε μια ήσυχη περιοχή, σε μια περιοχή που είναι πιο ασφαλής. Είναι τα 12 χρόνια, είναι τα 13 χρόνια, τα 14, ποια είναι το... Αν το παιδί σου έχει ωριμότητα και προσέχει και είναι έτσι προσεκτικό, μπορεί και από τα 7 και από τα 8 και από τα 9. Και ανάλογα με την περιοχή που ζεις. Δηλαδή αν είναι προσεκτικό, το ίδιο το παιδί είναι προσεκτικό. Okay. Δηλαδή είναι όριμο. Όμως σε μια μεγάλη πόλη με πολλή κίνηση, με φανάρια κλπ. Νομίζω από 12 και πάνω να κυκλοφορήσει μόνο του. Εξαρτάται και πάλι πόσο οργανωμένη είναι η πόλη. Δηλαδή μπορεί να βγαίνει από το σπίτι, να παίρνει το μετρό, να πηγαίνει στον προορισμό του. Να παίρνει το λεωφορείο, να πηγαίνει στον προορισμό του. Ή να υπάρχει, τουλάχιστον στη Γερμανία που έχω πάει αρκετές φορές, υπάρχει ακόμα και τα ποδήλατα τηρούν τον κώδικα οδικής ασφάλειας. Υπάρχει, παίρνουν και δίπλωμα κιόλας για να οδηγήσει κάποιος ποδήλατο. Δηλαδή το παιδί μπορεί να πάει σχολείο μόνο του, να πάει μέχρι τη στάση, να πάρει το μετρό, να πάει, να πάει το ούμπαν όπως το λένε, να πάει, ξέρω εγώ, στον προορισμό του και μετά να επιστρέψει. Αν όμως είναι μια πόλη που δεν έχει μετρό, που δεν έχει τέλος πάντων συγκοινωνία και θα πάει με τα πόδια, είναι και πόσο...
η ίδια η περιοχή, τι κόσμο έχει, πώς οργανωμένη είναι, τι κοινότητα σε είναι. Σε ποια ηλικία τους παίρνουμε κινητό τηλέφωνο, ούτως ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, σε περίπτωση που είναι εκτός σπιτιού και βρεθούν σε δυσκολία, τις βάζω δύσκολα τώρα γιατί... Κοίταξε να δεις, εγώ στα παιδιά μου πήρα κινητό τηλέφωνο στο γυμνάσιο. Okay. Όταν πήγα γυμνάσιο. Στην κόρη μου μέχρι σήμερα έχω κινητό τηλέφωνο από αυτά τα αρχαία που είχαμε το 2000. Okay. Λοιπόν, στο γιο μου δεν μπόρεσα να το κρατήσω περισσότερο. Παιδί μου, το γιο σου είναι τρίτη ηλικία. Είναι στην πρώτη ηλικία που πήρε κανονικό smartphone. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση στα παιδιά από τα κινητά αυτά. Όπως και από εμάς. Είναι πολύ δύσκολη. Ναι, αλλά ένα κινητό απλό, όπως λες και εσύ, που να έχει απλό στα κουμπιά πάνω για να πάρεις ένα τηλέφωνο. Όταν ήταν στο δημοτικό, όταν θα πήγαινε εκδρομή, θα πήγαινε, ξέρω εγώ, έξω με τους φίλους της κτλ. Της έδινα το κινητό. Άμα χρειαστείς κάτι, μπορείς να με πάρεις. Τώρα που είναι στο σχολείο, άμα χρειαστείς κάτι, μπορείς να με πάρεις. Όποτε πάει κάπου, νιώθει και εκείνη άνετα. Ενώ είναι θέμα ασφάλειας κιόλας. Ναι, να με πάρει. Αλλά το θέμα είναι το διαδίκτυο, το πόσο ένα παιδί πιο μικρής ηλικίας είναι πιο επιρρεπές στο να θελιαλαστεί. Νομίζω υπάρχουν και τηλέφωνα ειδικά για παιδιά, κινητά τηλέφωνα ειδικά για παιδιά, τα οποία έχουν μόνο τις λειτουργίες του να πάρεις τηλέφωνο ή να στείλεις μήνυμα. Σίγουρα υπάρχουν. Αλλά γενικότερα να ξέρεις ότι τα παιδιά ξέρουν τόσα πολλά πράγματα από τις συσκευές που πολλές φορές... Εγώ πραγματικά πράγματα που αγνώ μου τα δείχνουν τα παιδιά μου που δεν έχω καταλάβει ποτέ, πότε πρόλαβα να τα μάθουν κιόλας. Μπορεί να ξέρουν, ας πούμε, να παίρνουν ίντερνετ από άλλους, πώς να μιλάνε, να κάνουν, τα ξέρουν όλα. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι μπορούμε να τους ξεγελάσουμε. Απλά το έκανα περισσότερο για να τη διαφυλάξω από αυτή τη ροπή προς το να έχουν έτσι πάρα πολύ μεγάλη χρήση, ασύστολη χρήση και μη καλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ίντερνετ, που πιστεύω ότι κάτω των 12 ετών είναι πολύ δύσκολο ένα παιδί να κάνει καλή χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης και φυσικά του ίντερνετ. Και πάνω από 12 είναι πολύ επιρρεπή στο να εξαρτηθούν από αυτό. Και γι' αυτό, ακόμα και στο γιο μου που είναι τρίτη ηλικίου, το κινητό του 10 η ώρα φεύγει από τα χέρια του και πηγαίνει, το παίρνω και το δίνω την επόμενη μέρα το πρωί. Γιατί υπάρχει μία έξαρση το τελευταίο διάστημα, όπου παιδιά, έχει παρατηρηθεί, γι' αυτό το λέω, είναι κάτι που ξεκίνησε την περίοδο της πανδημίας, όπου τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μιλάνε με τους φίλους τους στο Viber και σε διάφορες τέτοιες έτσι, μέσα εφαρμογές. Και δεν κοιμούνται. Οπότε υπάρχει το φαινόμενο του το παιδί όπου το πάει κοιμάται, δεν είναι την άλλη μέρα, δεν μπορεί να αποδώσει στο σχολείο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να είναι καλός ύπνος. Οπότε για να έχει έναν καλό ύπνο και αφού λέει θα πάω να κοιμηθώ, τι να το κάνεις στο κινητό, φέρ' το κινητό, πάρε κοιμήσου παιδί μου και όταν ξυπνήσεις θα το πάρεις. Εντάξει. Ξέρω ότι διαφωνείς, αλλά δεν είπα ότι διαφωνώ. Δεν είπα ότι διαφωνώ. Απλώς σκέφτομαι ότι εγώ δεν μπορούσα να επιβάλλω και να διατηρήσω αυτά τα μέτρα. Αυτό λέω. Εντάξει, το παιδί σου και το σκυλί σου κατά πόσο το μάθεις. Είναι στο σκυλί μας ανήσυχο σήμερα. Μη μου το ματιάζεις στο λάκι. Έμαθε το σκυλί. Σου λέει την προηγούμενη φορά που ήμουν άτακτος πήγα στο κλουβί, ας καθίσω και ήσυχος. Λοιπόν, εντάξει. Σίγουρα όμως είναι και ένα ζήτημα το οποίο συζητούν οι γονείς και μεταξύ τους και συζητούν και τον παιδοψυχολόγο των παιδιών τους, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πολύ χρήσιμο να έχει κάθε οικογένεια τον δικό της παιδοψυχολόγο όταν έχουν παιδιά, εννοείται, κάθε οικογένεια που έχουν παιδιά, τόσο ώστε να παίρνουν και τέτοιες συμβουλές. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό να σου δώσει εξατομικευμένη, εξειδικευμένη συμβουλή ο παιδοψυχολόγος που γνωρίζει το παιδί, γνωρίζει το ιστορικό του παιδιού, αν έχει κάποιες δυσκολίες, το έχει δει πρόσφατα, έχει κάνει κάποια τεστ και λοιπά, ώστε να σου πει για σένα ειδικά, για το δικό σου παιδί ειδικά, αν αυτό το παιδί το συγκεκριμένο είναι σε θέση να διαχειριστεί είτε μια βόλτα μόνο του στην περιοχή τη συγκεκριμένη που μένεται, είτε τη χρήση μιας ηλεκτρονικής συσκευής ή οτιδήποτε. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την ωριμότητα του παιδιού, τη φάση που περνά, την επιρρέπεια του, την ιδιοσυγκρασία του,
το μεγάλωμα του, πολλά πράγματα. Οπότε εμείς εδώ δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις, από εκεί και πέρα ο καθένας... Και κάποιες σκέψεις, έτσι, για προβληματισμό και ενημέρωση, και από εκεί και πέρα είναι καλύτερη η εξατομικευμένη βοήθεια που παίρνουμε. Εγώ θα επιμένω πάντοτε ότι είναι μεγάλος σύμμαχος στο πλευρό ενός γονιού, ο οποίος έχει την αίσθηση της ευθύνης ώστε να μεγαλώσει τα παιδιά του όσο καλύτερα γίνεται, έχει ορθό μεγάλωμα, όσο ορθότερα γίνεται, όσο καλύτερα γίνεται, ένας παιδοψυχολόγος που να γνωρίζει όλη την οικογένεια. Ευχαριστούμε! Παρακαλώ. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη που πάλι σε λίγο.